Τώρα μύρισε εχλάδι. Ποιος τρώει εχλάδι? Αυτό μιλάει. Α, να του κάνεις κάτω, ναι. Ναι, να πούμε και δύο κουβέντες για το βουνό που βλέπουμε μπροστά μας, για τους καινούριους. Λέγεται Μαυροβούνι. Η δεξιά ψηλή κορυφή είναι τα αυτιά της φλέκας, είναι στα 250. Τα μάτια. Το η μεσαία λέγεται Καπετάν Πλής. Και η δεξιά πλευρά λέγεται, είναι το Μαυροβούνι. Αυτό εκεί. Βλέπετε το χιόνι είναι αρκετά ψηλά, νομίζω ότι και εμείς θα συναντήσουμε χιόνι στην πορεία μας. Πότε την έχουμε τη φλέκα? Αυτή δεν την έχουμε φέτος. Τον Οκτώβριο δεν λέει φλέγγες. Έχουμε την Ελλάδα στη... Ναι. Λοιπόν, τον Οκτώβριο θα ανεβούμε μέσα από το δάσος αυτό που βλέπουμε μπροστά μας. Θα βγούμε εκεί πάνω στο χιόνι το, που είναι ένα χιόνι και από εκεί θα πάμε φλέγγες και θα ρηχτούμε στην βουβούς από εκεί. Α, είναι πολύ ωραία η γνώμη. Η δεύτερη ομάδα θα ανεβεί μέχρι εκεί, μέχρι την φλέγγα. Μέχρι τα αυτιά φλέγγες και θα γυρίσει. Είναι μονοήμερη εκδρομή. Οι άλλοι θα συνεχίσουμε για βουβούζα. Τον Οκτώβριο είναι. Τον Οκτώβριο, ναι. Θα ζούγω μέχρι τον μεγάλο σάκο. Μην ανάπτυξε ό,τι θα έρθει ανάπτυξη. Θα έρθει ανάπτυξη, λέει εδώ ο οδηγός και θα ζεις τι να κάνει. Σε πάρει. Είσαι ένα νέο ανάπτυξη. Και το καταπήλιο για βάρο. Εκεί που φαίνεται. Ναι. Η φλέγγα, εκεί είναι το στα χέρια. Και το χέρι του Βαγγέλη μέσα στο βίντεο. Ένα πέρα του εργοτάξου όλοι. Έτσι. Я не знаю, что это за фамилия.